Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αναφέροντας ότι σήμερα είναι πραγματικά μια μέρα αγώνα, μια μέρα απεργίας για ένα μεγάλο τμήμα του εργαζόμενου λαού της πατρίδας μας. Σήμερα έρχονται στο προσκήνιο οι ανάγκες των εργαζομένων, καθώς απεργούν οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα, οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, στον τουρισμό, τα ξενοδοχεία, οι ναυτεργάτες, οι λιμενεργάτες της Κόσκο, οι εργάτες στην ναυπηγοεπισκευή, στο πέραμα. Όλοι αυτοί οι κλάδοι παίρνουν τη σκυτάλη από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία, των τελιβεράδων της E-Food και της Volt που έγιναν τις προηγούμενες μόλις μέρες. Στις 6 του Νοέμβρη ακολουθούν οι οικοδόμοι και βέβαια στις 20 του Νοεμβρίου, μέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όλοι αυτοί οι αγώνες θα συναντηθούν σε ένα μεγάλο απεργιακό ποτάμι μαζί με τους υπόλοιπους κλάδους που έχουν και τα δικά τους αιτήματα. Είναι και αυτό το απεργιακό μπαράζ μια ηχηρή απάντηση σε όσους επιμένουν να προβληματίζονται υποκριτικά για το αν υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Είναι απάντηση και στην κυβέρνηση, η οποία όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται θέλει ισχυρή αντιπολίτευση για να γίνεται καλύτερη. Ορίστε, αν θέλετε να γίνετε καλύτεροι, πεδίο λόξης λαμπρών, ικανοποιήστε τα αιτήματα των απεργών για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για πραγματική ισχύ και σύγχρονα δικαιώματα, για μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, για κατάργηση αντεργατικών νόμων που διαλύουν τον εργάσιμο χρόνο, για κάλυψη των κενών στα σχολεία, για κατάργηση των συγχωνεύσεων, πεδίο δόξης λαμπρών επίσης και για όποιον θέλει να κάνει αντιπολίτευση να στηρίξει αυτούς τους αγώνες όπως κάνει σταθερά το ΚΚΕ. Όπως κάναμε και με την τροπολογία που καταθέσαμε χτες στο νομοσχέδιο για τον ΑΣΕΠ και πρόβλεπε επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της σύνταξης για όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Τροπολογία βέβαια την οποία η κυβέρνηση απέρριψε και από τα υπόλοιπα κόμματα δεν έβγαλε μάλλον άχνα ουδής.